ευχαριστήσεις αμέσως. Να καλωσορίσουμε στο πλατό και να συνομιλήσουμε με αφορμή όλα όσα λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι σε πολιτικές εξελίξεις αλλά και στην απόψινή εκδήλωση σε ένα δεύτερο σταθμό της περιοδίας των τριών πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ, του κ. Φλωρίδη, της κ. Διαμαντοπούλου και του κ. Ραγκούση, τη λεγόμενη και ως πρωτοβουλία των τριών. Μια κουβέντα η οποία σήμερα ξεκινάει να αναπτύσσεται και εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, που όμως φέρνει κοντά μας και την κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου στο Ποτάμι. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ χαίρομαι που είστε κοντά μας, με την ευκαιρία της συζήτησης η οποία μπορεί να αναπτυχθεί. Και βεβαίως το αυτονόητο είναι να γίνει η έναρξη της κουβέντας. Έχουμε πολλά να πούμε. Με την προσέγγιση την οποία βλέπουμε ότι τα τελευταία 24 ώρα παρατηρείται μεταξύ του ποταμιού και της πρωτοβουλίας των τριών. Άλλωστε, τόσο εσείς όσο και ο κύριος Δανέλης δεν θα παρακολουθήσετε απλά την απόψινή διαδικασία και εκδήλωση, θα λάβετε και το λόγο. Καλά το γνωρίζω. Πολύ σωστά το λέτε. Ωραία. Για πείτε μου τι σηματοδοτεί τώρα αυτή η παρουσία. Ακούστε, η αναζήτηση μιας δυνατής και ενωμένης φωνής στο κέντρο δεν είναι καινούργια υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που εγώ τουλάχιστον θυμάμαι ότι συζητάμε πολλά χρόνια. Κατά καιρούς της δίνουν διάφορα ονόματα ανάλογα με τις προτιμήσεις, κεντροαριστερά, δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς. Πάντως, εδώ μιλάμε για το κέντρο και μιλάμε για την ανάγκη να δυναμώσει η φωνή του κέντρου, επειδή το κέντρο χρειάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα, όχι επειδή κάποιοι πολιτικοί χρειάζονται το κέντρο, αλλά επειδή η χώρα το χρειάζεται. Γιατί πρέπει να ξεφύγουμε από τους μονομάχους, πρέπει να ξεφύγουμε από την πόλωση και κυρίως πρέπει να ξεφύγουμε από τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος και να δούμε με ψύχρεμο τρόπο τα προβλήματα του μέλλοντος. Άρα, αυτή εδώ η εκδήλωση, η οποία εγώ δεν θα την έλεγα πρωτοβουλία των τριών, θα την έλεγα με το άλλο όνομα που έχουν, ώρα αποφάσεων, γιατί πραγματικά νομίζω ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 χρόνια κοσκινίζει, είναι ώρα αποφάσεων. Και για αρκετούς ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, πραγματικά έχει φτάσει η κατάσταση σε ένα σημείο που πρέπει να παραμερίσουμε τα επουσιώδη που μας χωρίζουν, πρέπει να ξεχάσουμε τις παλιές δυσκολίες ή κακές στιγμές και να επικεντρωθούμε στο τι πρέπει να γίνει. Διότι η μονομάχη και από τη δεξιά πλευρά και από την αριστερή πλευρά ή όπως θέλετε την κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερή, όπως θέλετε να τους ονομάσουμε, εγώ δεν πιστεύω ότι ταμπέλες έχουν νόημα στην εποχή μας, ναι. Αλλά η μονομάχη τελικώς, όλη η συζήτηση γίνεται για το ποιος θα είναι κυβέρνηση, ποιος θα έχει την καρέκλα και όχι τι πρέπει να κάνει. Εμείς λοιπόν, οι άνθρωποι του κέντρου, που είμαστε φιλελεύθεροι, που είμαστε δημοκράτες, που δεν έχουμε την αυταπάτη, τα γνωρίζουμε όλα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η εποχή απαιτεί νέες απαντήσεις, γιατί έχουμε νέα προβλήματα μπροστά μας, λέμε ας συζητήσουμε πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα και μετά να δούμε ποιος θα κάτσει στην καρέκλα. Και ακριβώς το ίδιο υιοθετούμε και στις μεταξύ μας συζητήσεις. Χαιρόμαστε πολύ που συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Μετέχετε σε μια συζήτηση όπου είναι όμως αναπόφευτη το ερώτημα, εάν τελικά μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έχουμε την ενίσχυση ενός σεναρίου μιας πολιτικής σύμπραξης, που κατά πώς όλα δείχνουν είστε κοντά στο να επιτευχθεί, παρόλο που επίσης όμως τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ότι αυτή η κουβέντα έχει βάλει και άλλες παραμέτρους μέσα στον ορισμό της. Δηλαδή ουσιαστικά εάν το ποτάμι μπει στη διαδικασία της ώρας των αποφάσεων, θα καταργηθεί, δηλαδή ο Σταύρος ο Θεοδωράκης θα συμπλεύσει και όλοι όσοι βρίσκεστε μαζί του αυτή τη στιγμή με την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Γιώργο Φλωρίδη και τον κύριο Ραγκούση. Εγώ θέλω να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Είναι η ώρα που θα δούμε ότι το ποτάμι ουσιαστικά θα κλείσει την πόρτα και θα την ανοίξει σε ένα νέο πολιτικό σχήμα? Γιατί αναφεσβήτητα θα δημιουργηθεί ένας πολιτικός φορέας. Ακούστε, θέλω να είμαι πολύ σαφής μαζί σας. Ένα κόμμα που κατέβηκε στις εκλογές τρεις φορές και διεκδίκησε και πήρε, του εμπιστεύτηκε ο κόσμος την ψήφο του και ακόμα και τώρα στις τελευταίες εκλογές που είχαμε μια μείωση του ποσοστού μας, είχαμε βγάλει τους βουλευτές μας, δεν έχει δικαίωμα ούτε ο Σταύρος Θεοδωράκης, ούτε ο Θεός ο ίδιος να κατέβει στη γη και να πει ότι κλείνω αυτό το μαγαζί, ανοίγω παραπλεύρος ένα άλλο. Δηλαδή, έχουμε μια ευθύνη απέναντι στους ψηφοφόρους που μας πίστεψαν και στους ανθρώπους που μας ακούνε, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι. Άρα, δεν τίθεται θέμα να πούμε ότι μετακομίζουμε γιατί ξαναπαντρευόμαστε κάποιους άλλους. Έχει έννοια όμως να πούμε ότι με ποιο σχήμα, με ποιο κέλυφος πολιτικό θα μας βρούνε οι επόμενες ή μεθεπόμενες εκλογές ή το μέλλον, το οποίο ελπίζουμε να είναι καλύτερο από το παρελθόν, είναι αδιάφορο. Σημασία έχει τι θα λέμε. Και νομίζω ότι αυτό που
που, στο οποίο συμφωνούμε πολύ και με τους τα τρία στελέχη του εξυγχρονιστικού σοσιαλιστικού χώρου, του εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε για το πώς απαντάμε στα σημερινά προβλήματα. Απάντως μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι εμείς στο ποτάμι δεν κουραστήκαμε, δεν μας έκαμψε, αν θέλετε, η σχετική κάμψη, η δημοσκοπική ή το ότι ανοιγοκλίνει πόρτα και μας αποχωρούν διάφοροι βουλευτές μας. Δεν φοβόμαστε δηλαδή να συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε με πάθος τις ιδέες μας και το κόμμα μας έχει προσφέρει πάρα πολλά και είναι έτοιμο να προσφέρει και πολλά περισσότερα ακόμα. Πάντως θα ήθελα έτσι με το χέρι στην καρδιά το δικό σας σχόλιο για αυτό το οποίο μόλις πριν προείπατε, για το ανοιγόκλημα δηλαδή της πόρτας και της διαρροής των στελεχών σε άλλα κόμματα, όπως με την τελευταία αυτή διαδικασία που έλαβε χώρα, νομίζω μόλις χθες ήταν στη Νέα Δημοκρατία και την προσχώρησε ενός μέλους από το ποτάμι. Τι συναισθήματα σας δημιουργεί? Πιστέψατε πάρα πολύ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ακολουθήσατε τον Σταύρο Θεοδωράκη. Γίνατε κτήμα μιας ιδέας η οποία απλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Πρακτικά, τι μπορεί αυτό να σημαίνει, βλέποντας δηλαδή την διαρροή των στελεχών από τη μία ή την άλλη παράταξη να φεύγουν μακριά από το ποτάμι? Ακούστε, επειδή εγώ έχω θητεύσει πάρα πολλά χρόνια στην αριστερά, η αποστασία, η έξοδος... Στο DNA του Έλληνα. Είναι κάτι το οποίο συνήθως αντιμετωπίζεται με πολύ δραματικούς τόνους και όχι μόνο από την αριστερά, γενικώς στην Ελλάδα. Δεν θέλω να σας κάνω μια σπαραχτική δήλωση. Θα σας πω όσο μπορώ πιο ψύχρεμα ότι υπάρχει ένα στοιχείο ανεντιμότητας όταν ο κόσμος ψηφίζει στο πλαίσιο ενός πολιτικού προγράμματος, ενός πολιτικού κόμματος. Έχεις απόλυτο δικαίωμα να αλλάξεις γνώμη, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι έχεις δικαίωμα να πάρεις την έδρα σου και να τη μετακομίσεις δίπλα στο άλλο παράθυρο. Όντας ως κτήμα σου δηλαδή. Είναι φαινόμενο των καιρών, δεν αφορά όμως, μόνο τους βουλευτές του και εμείς το ποτάμι. Διαφέρουμε από τα άλλα κόμματα και για με τους τρόπους που οικοδομούμε συνεργασίες, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους αποχαιρετούμε τους παλιούς μας φίλους. Και έχουμε μια κατανόηση ότι κάποιοι άνθρωποι κουράζονται και ανησυχούν για το μέλλον τους και τους ευχόμαστε να ευδοκιμήσουν εκεί που πάνε. Εμείς πάντως, για να τους παρηγορήσουμε, επειδή εκεί που πάνε δεν θα μπορούν να λένε αυτά που πιστεύαν ως τώρα, εμείς θα συνεχίσουμε να τα λέμε και νομίζω ότι αυτό είναι το πραγματικό δίδαγμα προς την κοινωνία. Δεν θα πυροβολούμε λεκτικά και με χαρακτηρισμούς τους ανθρώπους που κάνουν ένα φάουλ, σημαντικό φάουλ, και ένα ατόπιμα δημοκρατικό κατά τη γνώμη μας. Δεν θέλουμε να το παίξουμε το αδικημένο κοριτσάκι με τα σπίρτα. Έχουμε πεποίθηση στις ιδέες μας. Καταλαβαίνουμε ότι κουράστηκαν. Εμείς όμως δεν κουραζόμαστε. Στεκόμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε με πεποίθηση. Κύριε Λιμπεράκη, οι κυβερνητικές συνεργασίες θα είναι ούτως ή άλλως μια συζήτηση την οποία θα δούμε κατά πολύ να αναπτύσσεται τον επόμενο καιρό. Ήδη ούτως ή άλλως γίνεται, αλλά πολύ πιο ουσιαστικά και μάλλον πολύ πιο γρήγορα από ό,τι όλοι φανταζόμασταν. Με αφορμή βεβαίως τόσο την τάση που δείχνει το ίδιο το εκλογικό σώμα, που δεν είναι σε διαδικασία αυτονομίας ή εκλογής ενός πολιτικού σχήματος ή κόμματος που να του δώσει το δικαίωμα να κυβερνήσει τη χώρα, όποτε και αν αυτό γίνουν εκλογές. Θέλω λίγο να σας δώσω την δήλωση του κυρίου Ραγκούση, ο οποίος είπε ότι το πραγματικό δίλημα δεν είναι ή εμείς η Δημοκρατική Συμπαράταξη, αλλά ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή μια νέα μεγάλη και ενωμένη προοδευτική παράταξη. Και θέλω λίγο να μου πείτε το δικό σας σχόλιο για να πάω και να κλείσω αυτό το κομμάτι της ώρας των αποφάσεων αλλά και των συμπράξεων. Είσαστε αρρωγός και οπαδός αυτής της λογικής ότι το πολιτικό δίλημα όντως δεν είναι να μπει ένα νέο σχήμα απέναντι από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, η οποία δείχνει να κερδίζει και δημοσκοπικά κάποιους καινούριους, αν θέλετε, οπαδούς που είχαν φύγει μακριά με την επανέλευση, μάλλον για να το πω ορθότερα, του Γιώργου Παπανδρέου κοντά στη Φόφη Γεννηματά? Θα ήθελα να σας πω ότι αν θέλετε να μιλήσουμε μετά για τη συμπαράταξη, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα ενδιαφέρον, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το σημαντικό δεν είναι να πει κανείς ότι συμφωνούμε ότι αυτός είναι ο εχθρός. Εμείς στο ποτάμι, το καινούριο ήθος που φέραμε στην πολιτική είναι ότι είπαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι με ενδιαφέρουσες και ορθές ιδέες και προς τα αριστερά μας και προς τα δεξιά μας. Το σημαντικό λοιπόν δεν είναι να πούμε εμείς τη δικιά μας την καρέκλα θα την πάμε προς αυτή την πλευρά του δωματίου ή προς τον μπαλκόνι και όχι προς το παράθυρο. Από απριόρι είναι να πούμε πώς θεωρούμε ότι πρέπει να κυβερνηθεί αυτός ο χώρος. Δηλαδή, ποιες είναι οι προτεραιότητες χωρίς τις οποίες δεν έχει νόημα να μεταφέρουμε καμία καρέκλα προς καμία κατεύθυνση. Και γι' αυτό, όπως
και παλιότερα είχαμε δεχτεί κριτική γιατί μας λέγανε καλά και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλαξ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πηγαίνουμε με τις ορθές ιδέες και θέλουμε να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους που είναι φορείς των ιδεών που πιστεύουμε ότι είναι προτεραιότητες τώρα. Δεν σας λέω στις 100 θέσεις του ποταμιού, μία εκ των οποίων είναι και για την Τσιπούρα, η οποία καθόλου είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες μιας χώρας που βουλιάζει σήμερα. Mm-hmm. Αλλά 4-5 τομείς, κρίσιμα θέματα που είναι αναγκαία για να γυρίσουμε σελίδα. Και εκεί νομίζω θα κριθεί και πόσο μεταρρυθμιστική είναι η μεταρρυθμιστική Νέα Δημοκρατία ή πόσο, αν θέλετε, εννοούν τις μεταρρυθμίσεις και την μετακίνηση προς το κέντρο οι κύριοι, όχι της κυβέρνησης, γιατί η κυβέρνηση έχει και τον κύριο Καμένο, ο οποίος αντιμετωπίζει το θέμα των Αλβανών που κάνανε με τα χεράκια τους έτσι τα παιδιά οι νεοσύλλεκτοι, σαν να ήταν. Αισθάνθηκα σαν να ήμουν στη Χούντα, επειδή είμαι και μεγάλη, έχω ακριβώς αυτή την ανάμνηση. Αλλά το άλλο κομμάτι της συγκυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ, υποτίθεται ότι μετακινείται προς κεντροαριστερά. Τότε θα δούμε αν πραγματικά εννοεί τις μεταρρυθμίσεις, αν αποδεχτεί κάποιες αρχές. Άρα, μπορεί ο κ. Ραγκούς να θεωρεί ότι πρέπει όλοι να συσπηρωθούμε κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς στο ποτάμι λέμε ότι πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι και όλες που πιστεύουμε ότι 8, 5, 3 προτεραιότητες πρέπει οπωσδήποτε να είναι στο κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί έτσι θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα. Mm-hmm. Και χωρίς κυβερνητικό πρόγραμμα δεν έχει νόημα κανένα. Τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, πώς τη βλέπετε αυτή την περίοδο μετά και τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος επανακάμπτει δίπλα στη Φόβη γεννήματα? Έχει ενδιαφέρον ότι τώρα τελευταία που άρχισε η κινητικότητα γύρω από τα τρία ιστορικά στελέχη, αν θέλετε, αυτού του χώρου που κινούνται και. Με το που ανακοινώθηκε η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης πριν από μερικές εβδομάδες, αμέσως όμως, σαν να ήταν καταλύτης περίπου, σαν χημική αντίδραση, ανακοινώθηκε η συνεννόηση ανάμεσα στην κυρία Γεννηματάκη και τον κύριο Παπανδρέου. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η πολυδιάσπαση σε πάρα πολλά τμήματα είναι καλό πράγμα. Αντιθέτως, οι ομαδοποίησεις και οι συνθέσεις είναι πολύ σημαντικές. Εκεί που έχω μία ένσταση με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και θέλω να σας το πω ευθέως και την έχουμε όλοι στο ποτάμι και το έχει πει και ο Σταύρος Θοδωράκης πολύ καθαρά, είναι ότι η συνεννόηση δεν μπορεί να γίνει με την προσχώρηση του ενός κόμματος σε ένα άλλο. Δηλαδή αυτή η εικόνα των αναμνήσεών μου της μεταπολίτευσης που όλοι παίρναμε αυτές τις κούκλες, τις μπάμπουσκες και βάζαμε τη μικρή κούκλα στη μεγαλύτερη και αυτή πάλι στη μεγαλύτερη, καταλήγεις τελικά να ισοπεδώνεις ένα πλούτο διαφορετικών απόψεων μέσα σε ένα σκληρό, μονολυθικό κέλυφος. Αυτή την πρόταση δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Προσχωρήστε σε εμάς και μετά θα είμαστε μια χαρούμενη παρέα. Mm-hmm. Διότι δεν γίνονται οι συνθέσεις και το καινούριο μέσα από προσχωρήσεις και κλείσιμο του ενός κόμματος μέσα στην σφιχτή αγκαλιά του άλλου. Παρόλο που πολλοί σε πολιτικές αναλύσεις συζητούν ότι όχι τώρα, σε άμεσο χρονικό περιβάλλον ή μακρύτερο, ίσως να μην μας φαίνει περίεργο αν δούμε να επανακάμπτουν όλα τα στελέχη, ακόμα και για αυτά που τώρα κάνουμε λόγο το απόγευμα για την ώρα της απόφασης, της πρωτοβουλίας των τριών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ πιο ισχυρό κίνημα που να αφορά το χώρο της κέντρου αριστεράς. Δεν αποκλείουν καμία τέτοια διαδικασία. Βεβαίως είναι μακριά. Είχαν πολλές ευκαιρίες να προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ οι άνθρωποι. Θα τους ρωτήσετε βέβαια και τους ίδιους τι σκοπεύουν να κάνουν. Εγώ δεν μιλάω εξ ονοματός τους. Εγώ είμαι, όπως ξέρετε, υπερηφάνω σε ένα άλλο κόμμα. Αλλά θεωρώ ότι είναι ίσως λίγο μειωτικό να φαντάζεσαι ότι θα κάνουν όλη αυτή τη φασαρία, να γυρνάνε όλη την Ελλάδα και να κάνουν συγκεντρώσεις και συζητήσεις, ώρα αποφάσεων για να μπουν από μεγαλύτερη πόρτα στο παλιό μαγαζί. Το θεωρώ, το θεωρώ κατώτερο και της ιστορίας τους και, αλλά και του παρόντος τους. Θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας, γιατί γνωρίζω ότι είσαστε και γνώστης των οικονομικών. Η σημερινή ημέρα μας βρίσκει σε μια διαδικασία που αφορά στο Eurogroup και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο εκεί να προσπαθεί να ανατρέψει ένα αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση με απανωτές συναντήσεις από τη διάρκεια των πρώτων κιόλας πρωινών ωρών. Αυτή τη στιγμή πάντως υπάρχουν ιδιαίτεροι τίτλοι οι οποίοι άγονται και φέρονται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ολόκληρη τη χώρα, ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση να βρεθεί αντιμέτωπη ακόμα και με το σενάριο των εκλογών, αν δεν υπάρξει ένα σχετικό συμβιβασμό στο Eurogroup. Ποια είναι η δική σας η άποψη?
Μια χώρα που βουλιάζει δεν χρειάζεται να λέει θα κάνω εκλογές 3 φορές τη μέρα. Και αυτή είναι και η ένστασή μου, αν θέλετε, και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία με το που εξελέγει ο κ. Μητσοτάκης, που όλοι ελπίζουμε να πάει καλά, όποια και αν είναι η πορεία του κόμματός του, ζητούσε εκλογές. Οι εκλογές δεν απαντούν στα θέματα της χρεοκοπίας. Στα θέματα της χρεοκοπίας απαντάει η αλλαγή πλεύσης στην οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι προσπαθεί να μισοκάνει μερικά από αυτά τα πράγματα που έχει συμφωνήσει και επικαλείται πραγματικές δυσκολίες, όπως το προσφυγικό, ας πούμε, για να μην κάνει ορισμένα άλλα. Προσπαθούμε να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση πάνω από 1 χρόνο μετά από την κανονική της ημερομηνία. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να έχει γίνει η πρώτη το φθινόπωρο του 2015 και η δεύτερη την άνοιξη του 2016. Δηλαδή, είμαστε 1 χρόνο πίσω. Και η λίστα με το τι έπρεπε να είχαμε κάνει, και αυτή βρίσκεται πίσω. Και θέλω να σας πω ότι ένα πράγμα είναι ότι χάνουμε κι άλλο την αξιοπιστία μας όταν λέμε ότι θα τα εφαρμόσουμε, αλλά καθυστερούμε και δεν τα κάνουμε. Το δεύτερο είναι ότι χάνουμε επίσης την καλή διάθεση των δανειστών μας όταν παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα στο προσφυγικό, όπου λέμε επισήμως ότι έχουμε 50.000 ανθρώπους, να σας πω είναι 60.000, είναι 65, πάντως δεν είναι 600.000. Έχουμε πάρει από τον Ιούνιο που μας πέρασε 160 εκατομμύρια επιπλέον χρήματα για να ξεχειμωνιάσουν αυτοί οι άνθρωποι και τις εικόνες τις είδαμε όλοι και όλες τις ημέρες. Στις τέντες τις χιονισμένες. Δηλαδή, μια χώρα η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί να περάσουν το χειμώνα τους 50.000, επαναλαμβάνω γιατί είμαστε μια χώρα 11 εκατομμυρίων, δηλαδή αν δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση με σούπερ βοήθεια, τεχνική υποστήριξη, ξένους, λεφτά, να αντιμετωπίσει το χειμώνα που δεν είναι στο κάτω-κάτω της υψηλής τεχνολογίας πρόβλημα ο χειμώνας, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το χειμώνα στην ιστορία τους πάντοτε. Με τόση προσπάθεια και με όλα τα φώτα της δημοσιότητας απάνω της και παρουσιάζει αυτή την εικόνα, θα έπρεπε να σας πω ότι και αυτά που δεν προχωράνε στην οικονομία, δεν είμαι σίγουρη ότι δεν προχωράνε επειδή δεν θέλουν ή επειδή δεν μπορούν, δεν ξέρουν πώς το κάνουν. Δηλαδή, είναι χειρότερο αυτό, ξέρετε, το άλλο. Κατά πολύ. Εγώ σας ακούω και σκεφτόμουν ότι θέλω να βάλω μια τελευταία, προτελευταία ερώτηση σχετικά με το Brexit. Γιατί τα πράγματα, αν δεν μιλάμε για εκλογές, για κάτι πρέπει να μιλήσουμε. Μια μεταρρύθμιση που δεν έρχεται. Μια συμφωνία που δεν λύνει. Ένα εκλογικό σενάριο που τελικά από ό,τι όλα δείχνουν δεν το θέλει και κανένας αυτήν εδώ τη χώρα. Ένας λαός που δεν αντέχει άλλο να πληρώνει φόρους και από ό,τι όλα δείχνουν δεν έχει και να πληρώσει άλλους. Με ένα δυσίωνο 2017 να είναι ήδη στην εκκίνησή του, μη αφήνοντας πολλά περιθώρια ελπίδες και προσδοκίες. Τα σενάρια επανακάμπτουν και στο διεθνή τύπο αυτά τα 24 ώρα, μιλώντας για αυτά που μίλεγαν και πριν από λίγα χρόνια. Φοβικό το σύνδρομο του Brexit ή πιο κοντά από ποτέ για τη χώρα μας? Το Brexit, λοιπόν. Το Brexit... Brexit το λέω εγώ τόση ώρα. Θέλετε Brexit και να ρωτιόμαστε αν θα μου πείτε για την Τερέσα Μέη. Το έχω μετανομάσει. Ωραία. Λοιπόν, το Brexit έγινε. Το Brexit ελπίζω ότι θα το αποφύγουμε. Αλλά, κακά τα ψέματα, ο κόσμος δεν περνάει την καλύτερη εποχή του. Βλέπετε ότι η εκλογή του Τραμπ έχει δημιουργήσει μια δηλητηριώδη δυναμική και μια δηλητηριώδη απελευθέρωση των πιο σκοτεινών και απαράδεκτων απόψεων, οι οποίες πλέον λέγονται σαν χαριτομενιές προς πάσα κατεύθυνση. Η Ευρώπη κλειδωνίζεται. Εμείς που έχουμε πολλά προβλήματα, περισσότερα από τη μέση ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι η στιγμή να τρίψουμε τα χέρια μας και να πούμε οι δανειστές μας έχουν πρόβλημα, άρα θα τη γλιτώσουμε. Mm. Διότι όσο μεγαλύτερο πρόβλημα έχει το σπίτι σου, η οικογένειά σου, τόσο μικρότερη πιθανότητα έχεις εσύ που είσαι το προβληματικότερο όλων των παιδιών, γιατί έμεινε στην διατάξη, γιατί σε πιάσανε να καπνίσεις ντουαλέτα, γιατί έριξες μια μπουνιά στον καθηγητή, γιατί είπες ότι διάβασες, αλλά στην πραγματικότητα είχες πάει στην δισκοτέκ και δεν ξέρω εγώ τι. Εσύ λοιπόν, τελικώς, όταν όλο το σπίτι περνάει δύσκολη στιγμή, θα είσαι αυτός που θα την πληρώσει χειρότερα. Γι' αυτό λοιπόν, αντί να βγούμε σαν οι πιο ένθερμοι υποστηριχτές της ΕΕ και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, που σημαίνει και ευθύνη όμως της κάθε χώρας να συνεισφέρει αυτό που πρέπει και εμείς να αποπληρώνουμε και εκείνοι να μας στηρίζουν, εμείς λοιπόν ακόμα νομίζουμε ότι μπορούμε να τους τρομάξουμε λέγοντας
δεν πάω ούτε ένα βήμα πίσω. Γιατί σας θυμίζω, κάθε φορά που έχουμε πει δεν πάμε ένα βήμα πίσω, χρειάστηκε να πάμε πολλά βήματα πίσω. Με καθυστέρηση και όχι απλώς ήταν πιο επώδυνα τα πολλά βήματα, αλλά δεν φτάνανε κιόλας. Γιατί εντωμεταξύ δημιουργήθηκε μια αρνητική δυναμική και πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα βήματα. Το βλέπουμε στην οικονομία, το βλέπουμε και στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, πολλοί θα πούνε το σχέδιο Ανάν ότι ήταν ένας παράδεισος από εκείνους που τότε μιλάγανε περί πατριωτισμού και περί ξεπολύματος. Λοιπόν, αν δεν πάρεις μία απόφαση στον καιρό της, μεγαλώνεις το πρόβλημα και τον πόνο και τον κόπο για να την αντιμετωπίσεις. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση, πρέπει να σοβαρευτούμε και εν πάση περιπτώσει και άλλες χώρες μπήκαν σε μνημόνιο. Ένα μνημόνιο. Μπήκαν, πήραν γερή αναπνοή, σφίξαν τα χέρια τους μεταξύ τους το πολιτικό σύστημα, αντί να πετροβολούν μεταξύ τους ο ένας τον άλλον, είπανε θα το πιούμε το πικρό ποτήρι και βγήκανε φτούξ ελευθερία. Εμείς μπήκαμε στο πρώτο, μπήκαμε στο δεύτερο, μπήκαμε στο τρίτο. Δεν είμαι σίγουρη το 18 θα μπορεί να μας δανείσουν οι αγορές. Άρα μπορεί να έχουμε άλλου τύπου θέματα. Θα σου δώσουμε άλλο όνομα. Αλλά θέλω να σας πω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γι' αυτό όταν καμιά φορά με ρωτάνε δημοσιογράφοι, λέει τι θέλετε, θέλετε να ψηφίσουν αυτά τα απέσια μέτρα. Λέω ότι αυτά τα απέσια μέτρα μπορεί να είναι ήπια μπροστά σε αυτά που θα χρειαστεί να ψηφίσουν μεθαύριο, αν δεν τα πάρουν αυτά. Και στο φινάλε δεν ήταν υποχρεωτικό να κυβερνήσουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλα, δηλαδή δεν τους ανάγκασε κανείς. Σκοτωμό κάνανε για να γίνουν εκλογές μια ώρα αρχίτερα το 2015. Λοιπόν, όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια. Πρέπει να πάρουμε μερικές δύσκολες αποφάσεις, γιατί αλλιώτικα θα την πληρώσουμε εκόντες, άκοντες, φταίμε, δε φταίμε, τους ψηφίσαμε, δεν τους ψηφίσαμε. Εμείς πάντως δεν τους ψηφίσαμε. Και από ό,τι διαβάζω, ο κύριος Θεοδωράκης λέει ότι δεν θα ψηφίσει και νέους φόρους. Αυτή είναι η τελευταία δήλωση που αφορά στο ποτάμι σχετικά με τις δηλώσεις για τα μέτρα που θα θέλει το πολέμιο. Έχει διαλυθεί η οικονομία. Έχει διαλυθεί εντελώς η οικονομία. Και ακόμα οι άνθρωποι που κατά τεκμήριο ήταν ανεπάγγελτοι πριν γίνουν υπουργοί, φαντάζονται ότι υπάρχει μία κότα που γεννάει χρυσά αυγά. Και οι ρομπέν των δασών της αναδιανομής θα τα πάρουν αυτά τα χρυσά αυγά, θα τα κάνουν σκόνη και θα ταΐζουν τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Αν δεν έρθουν επενδύσεις, αν δεν έρθει ισορροπία, αν αυτός που δουλεύει δεν έχει ανταμοιβή για τη δουλειά του, αλλά όλη την επιπλέον δουλειά τη στέλνει στην εφορία και επειδή δηλώνει και παραπάνω, γίνεται και πιο ύποπτος, ξέρετε. Διότι αν η αριστεία είναι ρετσινιά, και ο πλούτος είναι ρετσινιά. Άρα πρέπει να αποδείξει μετά ότι δεν είναι ελέφαντας. Τι να σας πω, δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος. Κυρία Λιμπερέκη, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Το ραντεβού σας με τον κόσμο που θέλει να σας δει και από κοντά είναι το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Στις 7.30. Στις 7.30, εκπροσωπώντας ως ομιλήτρια το ποτάμι σε μια εκδήλωση της κίνησης ώρα αποφάσεων. Με την ελπίδα να μάθουμε και τα νεότερα βεβαίως. Όταν αυτά είναι έτοιμα για την ανακοίνωσή τους, δεν θα πιέσω περαιτέρω. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ.